Σε μια πολύ συγκινητική ομιλία στην Βουλή, η οποία, έτσι όπως λένε και στα social media, γκρέμισε τα social media, έγινε viral χθες. Πάμε να θυμηθούμε μια-δυο ατάκες και μετά να μιλήσουμε με τον ίδιο. Έκλαιγα κρυφά, γιατί έπρεπε να κρύψω κάτι που ντρεπόμουν γι' αυτό, έτσι ένιωθα τότε, και δεν μπορούσα να το πω ούτε στους γονείς μου. Έγινα ένα εσωστρεφές παιδί, ένα μελαγχολικό παιδί που έγραφε ποίηματα. Μεγάλωσα όμως και έφτιαξα ισχυρές σχέσεις, δεσμούς, σπουδαίους συντρόφους, οι οποίοι σήμερα είναι η ακριβή μου οικογένεια, μαζί με τα αδέλφια μου. Και αυτό το λέω με μεγάλη συγκίνηση. Αυτά τα κρυφά δάκρυα με οδηγούν σήμερα στα 68 μου χρόνια να αγωνίζομαι για να μην κλάψουν άλλα παιδιά στο μέλλον. Για να είναι ευτυχισμένα. Για να μην φοβούνται να πούν τι είναι, τι τους ελκύει, με ποιους θέλουν να ζήσουν. Επιτέλους, είμαστε όλοι άνθρωποι. Λοιπόν, εύλογο το γιατί από χθες είναι viral αυτό το κομμάτι της ομιλίας του κυρίου Μπεμπίλα. Καλησπέρα κύριε Μπεμπίλα. Γεια σας, καλησπέρα, χαίρομαι που σας μιλώ. Μακάρι να μπορούσα και Skype, αλλά είχαμε Δέλτα Σίγμα στο σωματείο, όχι σύνδεσμο των Ελλήνων ηθοποιών. Το ξέρω, έστω και έτσι σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Και τελειώσαμε μόλις τώρα. Κύριε Μπεμπίλα, αυτήν την πολύ θετική υποδοχή που έχει η ομιλία σας στα social media από χιλιάδες χρήστες του Twitter, του Facebook κλπ. Πώς την εισπράτετε, αλήθεια? Εισπράττω μια πολύ μεγάλη αγάπη, μια πολύ μεγάλη αγκαλιά από όλο τον κόσμο. Το διαπιστώνω στον δρόμο που κυκλοφορώ, επειδή κυκλοφορώ πάρα πολύ έξω. Το παιδί που κρυβόταν, πώς την εισπράττει? Το παιδί που κρυβόταν και έγραφε ποίηματα. Με πολύ μεγάλη ικανοποίηση, γιατί έπιασε τόπο αυτή η ομιλία μου για να καταλάβουν όλοι οι άνθρωποι ότι όλοι είμαστε ίσοι, έχουμε τα ίδια δικαιώματα, δεν πρέπει να κρυβόμαστε, δεν πρέπει οι άλλοι να μας επιβάλλουν έναν άλλο τρόπο ζωής από αυτόν που η φύση μας έχει ορίσει. Ναι. Επειδή άκουγα σήμερα και τον κύριο Καπουτζίδη και τον κύριο Σοργουλόπουλο να λένε ότι κάποια από αυτά που ακούστηκαν αυτές τις μέρες στη Βουλή είναι οριακά μηνύσιμα, ώρες-ώρες αυτή η συζήτηση και ο τρόπος που εξελισσόταν δημόσια είχε έτσι και ένα κακοποιητικό χαρακτήρα για τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα και για τα παιδιά αυτών των ανθρώπων κυρίως? Όχι απλώς κακοποιητικό. Μερικά πράγματα ήταν τόσο απαράδεκτα, όπως αυτό που ακούστηκε από ένα ακροδεξιό κόμμα, ότι θέλουν τα παιδιά για να έχουν εύκολη σάρκα δίπλα τους για να την βιάζουν κτλ. Ήταν τόσο άστοχο, τόσο απάνθρωπο, που πραγματικά μας εξόργησε. Ναι. Αυτό δεν είμαι ειδικός, ενδεχομένως να είναι και ποινικά κολάσιμο. Ακούγεται φρικτό εκτός από εξοργιστικό, δηλαδή. Ναι, γιατί υπάρχει και ο αντιρατσιστικός νόμος που επιβάλλει. Ναι. Ορισμένα πράγματα ήταν εκτός λογικής. Γι' αυτό τους θύμισα ότι αν λέτε κάτι τέτοιο, πρέπει να σας θυμίσουμε πόσα παιδιά κακοποιήθηκαν από τους γονείς τους, τους ετεροφιλόφιλους γονείς. Ναι. Κακοποιήθηκαν, εκπορνεύτηκαν, σκοτώθηκαν και πολλά άλλα. Έστω και έτσι όπως έγινε αυτή η συζήτηση, επειδή η αλήθεια είναι ότι η κυβέρνηση είχε μια ατζέντα, το θέμα το ανοιγόκλεινε, κουβεντιάζουμε για την ισότητα στο γάμο 2,5 μήνες τώρα πια, βοήθησε, πιστεύετε, ως κοινωνία να πάμε ένα βήμα παρακάτω, να διαλυθούν κάποιοι μύθοι, να εξοικειωθούν κάποιοι άνθρωποι που ενδεχομένως όλο αυτό να τους ήταν ξένο, να εξοικειωθούν με την ιδέα ένα παιδί να μεγαλώνει με πολύ αγάπη από δύο μπαμπάδες ή από δύο μαμάδες κλπ. Και να πάει σχολείο και να είναι πολύ ok να λέει στην τάξη τον μπαμπάς μου και ο μπαμπάς μου. Κοιτάξτε, σε μερικούς φαίνεται παράλογο, επειδή όντως η παραδοσιακή οικογένεια είναι κάτι που δεν πρόκειται να αλλάξει. Η πλειονότητα των ανθρώπων ζει με αυτόν τον τρόπο. Υπάρχει όμως και μία μειοψηφία. Όπως και να το κάνουμε, δεν είναι η πλειοψηφία αυτή. Είναι όμως μια μειοψηφία, η οποία όμως δεν μπορεί να πεταχτεί από την κοινωνία έξω. Είναι οι άνθρωποι που μπορούν να ζουν με άλλο τρόπο σεξουαλικό, γιατί η φύση έτσι όρισε, οι οποίοι όμως μπορούν να μεγαλώνουν και παιδί. Και θα το μεγαλώνουν με αγάπη. Σπύρο μου, επειδή ξέρω ότι μπορεί να δηλώνεις άθεος, αλλά είσαι βαθιά άνθρωπος που πιστεύει σε πράγματα, πώς είδες την αντίδραση όλη αυτή της εκκλησίας? Κοιτάξτε, επειδή είμαι άθρωπος άνθρωπος, δεν θέλω να μιλάω εναντίον της εκκλησίας, γιατί σέβομαι όλες τις θρησκείες και ταυτοχρόνως δεν τις παραδέχομαι. Καμία. Δεν είναι ότι είμαι εναντίον του χριστιανισμού, είμαι εναντίον της έννοιας της θρησκείας. Και τόνισα και μέσα στην ομιλία μου ότι κανονικά θα έπρεπε να... Κύριε...
Λοιπόν, θα...